Καλώς ήρθατε στο Real Economy και στο Tech City του Λονδίνου, το τρίτο μεγαλύτερο τεχνολογικό κέντρο στον κόσμο και ένα από τα πολλά στην Ευρώπη. Βασικός στόχος του κέντρου είναι να ενοποιήσει την ψηφιακή αγορά για καταναλωτές και επιχειρηματίες. Σε αυτή την εκπομπή ρωτάμε τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ποια είναι τα σχέδια για την ψηφιακή ενοποίηση, λαμβάνοντας ειδικά υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ψηφιακές επιχειρήσεις και οι καταναλωτές. Στη συνέχεια θα πάμε στην Εστονία για να δούμε πώς μπορούμε να επανακαταρτιστούμε εν μέσω της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Ένας από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, υπηρεσιών και ανθρώπων. Ωστόσο, δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την ψηφιακή αγορά. Οι διασυνοριακές ψηφιακές πωλήσεις γίνονται σε έναν γκρίζο περιβάλλον σε σύγκριση με τις εθνικές υπηρεσίες ή σε σύγκριση με αυτές που εδρεύουν στις ΗΠΑ. Υπολογίζεται ότι η ενιαία ψηφιακή αγορά μπορεί δυνητικά να προσθέσει 415 δισεκατομμύρια ευρώ στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ας δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Εκατομμύρια από εμάς σερφάρουμε στο διαδίκτυο όπως ο Fred, στον οποίο θα ήθελε να πουλήσει η επιχείρηση της Μέρης. Αλλά για να συμβεί αυτό, θα πρέπει η ενιαία ψηφιακή αγορά να τους φέρει κοντά, απομακρύνοντας τα εμπόδια και επιτρέποντας την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων στον ψηφιακό κόσμο. Η Μέρη και ο Fred έχουν ανάγκη τους εναρμονισμένους κανόνες για συμβόλαια και προστασία καταναλωτών, έτσι ώστε να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλο. Οι κοινοί κανόνες θα δώσουν και στους δύο να καταλάβουν ότι υπάρχει υγιής ανταγωνισμός και ότι τα προσωπικά τους δεδομένα είναι προστατευμένα όπου και να βρίσκονται στην Ευρώπη. Η ενιαία ψηφιακή αγορά θα σήμαινε σημαντικές αποταμιεύσεις για το Fred. Παράλληλα, θα έχει κέρδος αν μπει ένα τέλος στους γεωγραφικούς περιορισμούς που του επιτρέπουν να μεταφέρει μια ταινία και τις μουσικές του συνδρομές σε όλη την Ευρώπη. Οι απλοί κανόνες θα επιτρέψουν στη Μέρη να αναπτυχθεί και να μειώσει τα κόστη μέσα από πιο απλούς νόμους για τα πνευματικά δικαιώματα, για το ΦΠΑ και για την έναρξη της επιχείρησης. Η ενιαία ψηφιακή αγορά σημαίνει ακόμα περισσότερες ευρυζωνικές υποδομές και τέλος στις χρεώσεις roaming. Σήμερα, αν προσπαθήσω να παραγγείλω κάτι διαδικτυακά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πιθανό να ανακαλύψω ότι δεν γίνονται διασυνοριακές αποστολές προϊόντων ή ότι δεν προστατεύομαι σαν καταναλωτής. Τώρα, η ενιαία ψηφιακή αγορά επιδιώκει να δώσει στους καταναλωτές αυτή την προστασία και παράλληλα να εναρμονίσει τους νόμους για τα συμβόλαια και το ΦΠΑ και τα κόστη έναρξης στις 28 χώρες μέλη. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσει όθηση στις επιχειρήσεις. Ο Γκιόμ Ντεζαρντέν και η Φανή Γκορέ θα προσπαθήσουν να μάθουν ποια θα είναι η διαφορά. Είτε πρόκειται για παραδοσιακά καταστήματα που προσπαθούν να πουλήσουν μέσω του διαδικτύου, είτε πρόκειται για νέους παίκτες, τα τελευταία χρόνια επενδύουν όλο ένα και περισσότερα χρήματα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αλλά για να καταφέρουν να αναπτυχθούν, χρειάζονται ένα πιο γόνιμο νομικό και φορολογικό περιβάλλον. Στην εποχή της απόλυτης σύνδεσης με το διαδίκτυο, τουλάχιστον 4 στους 10 αγοράζουν διαδικτυακά στη χώρα τους. Αλλά μόλις το 15% αγοράζει από μια άλλη χώρα της Ευρώπης. Η startup Captain Train ειδικεύεται στις διασυνοριακές πωλήσεις. Τους ρωτήσαμε γιατί ο αριθμός είναι τόσο χαμηλός. Για να αποτελέσει μέρος της ευρωπαϊκής αγοράς, η γαλλική εταιρεία χρειάστηκε να προσαρμοστεί σε μικρές διαφοροποιήσεις των τοπικών νομοθεσιών. Αυτό προκαλεί πολλά προβλήματα γιατί σε επίπεδο κρατών έχουμε αλλαγές κάθε 6 μήνες σε διάφορα θέματα. Όπως η νομοθεσία για την ψηφιακή αγορά, στο επιχειρηματικό δίκαιο, στο εργατικό δίκαιο. Χρειάζεται να τις παρακολουθούμε σε κάθε μια χώρα. Χρειαζόμαστε ένα ενοποιημένο και απλό σύστημα που θα θέτει ίδιους κανόνες παιχνιδιού για όλους. Γιατί ο χρόνος που ξοδεύουμε για να καταλάβουμε τους κανόνες είναι χρόνος που δεν ξοδεύουμε προσθέτοντας αξία στις επιχειρήσεις μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι αυτό το κόστος ανέρχεται στα 9.000 ευρώ για μια μικρομεσαία επιχείρηση. Για την επίλυση του ζητήματος εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο που θα δημιουργήσει μια πραγματικά ενιαία ψηφιακή αγορά. Γιατί αν ο νόμος είναι περίπλοκος για τον επιχειρηματία που κάνει ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι και για τον καταναλωτή που προσπαθεί να κάνει ηλεκτρονικές αγορές. Η εμπιστοσύνη είναι το πρώτο πράγμα στο οποίο οι επαγγελματίες πρέπει να επικεντρωθούν. Αυτός είναι ο τρόπος για την προσέλκυση καταναλωτών, ιδιαίτερα αφού δεν υφίσταται το παλιό σύστημα με το οποίο ο καταναλωτής μπορούσε απλά να πάει στο μαγαζί και να κάνει ερωτήσεις. Να δει αν ο πολιτής είναι ευγενικός, αν απαντά στις ερωτήσεις. Σε αυτό το σημείο ακριβώς πρέπει να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη για να πάρουν απόφαση οι καταναλωτές να ψωνίσουν εκτός συνόρων. Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δρομολογείται ήδη για να βοηθήσει τον Ζαν Ντανιέλ και τους πελάτες του να κάνουν περισσότερες δουλειές μαζί.
έχει στόχο την ανάπτυξη των υποδομών, τη διευκόλυνση της πρόσβασης για τους χρήστες του διαδικτύου σε προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και την αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων σε σχέση με φορολογικά και γεωγραφικά εμπόδια, καθώς και εμπόδια πνευματικών δικαιωμάτων. Όσο η ψηφιακή βιομηχανία ξεκινά να χτίζεται στην Ευρώπη, θελήσαμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις σχετικά με το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που παρουσιάζονται σε επιχειρηματίες και καταναλωτές. Μιλήσαμε με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άντρου Σάνσιπ, που είναι αρμόδιος για τα ζητήματα της ενοποίησης της ψηφιακής αγοράς. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά σχέδια για το 2016. Ξεκινήσαμε αυτή τη στρατηγική της ενιαίας ψηφιακής αγοράς τον περασμένο Μάιο και πρέπει να σας πω ότι βιαζόμαστε πολύ. Κάναμε ήδη μια πρόταση για να επιτραπεί η φορητότητα ψηφιακού περιεχομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη πρόταση που κάναμε έχει σχέση με τα ψηφιακά συμβόλαια. Σήμερα μπορεί να έχουμε ακόμα και 56 διαφορετικούς τύπους κανόνων που έχουν σχέση με τις διαδικτυακές αγορές. Αντί αυτού, εμείς προτείνουμε να έχουμε δύο τύπους. Πρέπει να φτάσουμε σε συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Στόχος μας είναι να πετύχουμε αυτή την πολιτική συνένεση το πρώτο εξάμηνο αυτού του χρόνου. Βασική μας επιδίωξη ακόμα είναι να επιτραπεί η φορητότητα και να καταργηθούν οι χρεώσεις περί αγωγής. Οι επιχειρηματίες ανησυχούν ότι θα επηρεαστούν τα κέρδη και οι τζίροι τους. Αν κάποιος πει ναι, μπορείς να αγοράσεις αυτό το κουτί με τις σοκολάτες εδώ, αλλά δεν επιτρέπεται να φας αυτά τα γλυκά στο Βέλγιο, τότε θα νομίσεις ότι είναι τρελός. Αλλά από ψηφιακή άποψη λένε ότι αυτή είναι η βάση του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Δεν πρέπει να δεχτούμε τις διακρίσεις με βάση την εθνικότητα ή με βάση το αν η πιστωτική κάρτα κάποιου εκδόθηκε τον 21ο αιώνα. Αυτή τη χρονιά θα κάνουμε και ακόμα μία πρόταση που θα έχει στόχο να βελτιωθεί η διασυνοριακή πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο για τους πολίτες μας. Πόσο εφικτό είναι να εφαρμοστούν όλα αυτά όταν μιλάμε για 28 χώρες? Είναι εφικτό. Ελπίζω ότι θα είναι πιθανό να βρεθεί συνένεση σε όλη την Ένωση σε σχέση με τους κανόνες που διέπουν τις διαδικτυακές συναλλαγές. Με τους κανόνες για το ΦΠΑ πρέπει να κάνουμε τη ζωή ευκολότερη για τις επιχειρήσεις μας. Αλλά είμαι σίγουρος ότι τα διαφορετικά επίπεδα ΦΠΑ θα παραμείνουν για αρκετό καιρό ακόμα. Θα συνεχίσουμε σε λίγο τη συζήτησή μας με τον Αντιπρόεδρο. Αυτή η επιδίωξη για ενιαία ψηφιακή αγορά εγείρει ακόμα ένα ζήτημα. Περίπου η μισή από εμάς στην Ευρώπη δεν έχουμε ψηφιακές ικανότητες, αν και το 90% θα τις χρειαστούμε για επαγγελματικούς λόγους στο μέλλον. Ο Ντένις Λοκτιέ πήγε στην Εστονία για να δούμε πώς μπορούμε να επανακαταρτήσουμε τους εαυτούς μας. Όταν πρόκειται για ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, η Εστονία είναι στην πρώτη γραμμή. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, το ψηφιακό άλμα που έκανε η χώρα έχει δημιουργήσει περίπου 17.000 θέσεις εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2020. Σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, η Εστονία είναι μια σχετικά μικρή αγορά. Ωστόσο, τα επιτεύγματα της χώρας κατά την ψηφιακή εποχή δίνουν πολύτιμο υλικό για μελέτη στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το Εστονικό Σύστημα Υδροφαρμακευτικής Περίθαλψης δείχνει ότι ακόμα και οι πιο παραδοσιακοί τομείς μπορούν να γίνουν ψηφιακοί. Όλα τα ιατρικά αρχεία και οι συνταγές γίνονται ηλεκτρονικά. Έτσι, από τα επίγοντα υπάρχει πρόσβαση σε όλες τις ιατρικές λεπτομέρειες μόνο με τον αριθμό του ασθενούς. Υπάρχουν όλες οι αναλύσεις, όλες οι ακτινογραφίες, οι υπέρχοι, καθώς και τα στοιχεία για τις προηγούμενες εγχειρήσεις, κυριολεκτικά τα πάντα. Πολλοί παλαιομοδίτες γιατροί δεν θα ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν το σύστημα, αλλά η νέα γενιά σίγουρα θα το κάνει. Οι προχωρημένες ηλεκτρονικές υποδομές κάνουν τις ανάλογες ικανότητες στον τομέα της τεχνολογίας απαραίτητες στην Εστονία, τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα. Ο γιατρός που κάνει σήμερα την απλή διαχείριση δεδομένων και άλλες διοικητικές δουλειές πρέπει να απελευθερωθεί από αυτές. Δίνουμε αυτές τις δουλειές στις νοσοκόμες. Αυτά που κάνουν σήμερα οι νοσοκόμες τα δίνουμε στο ιατρικό διοικητικό προσωπικό και ούτω καθεξής.
Εστονοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι χρειάζονται περισσότερα εθνικά προγράμματα επανακατάρτισης, όπως η πρωτοβουλία Όλε Κάσας, που εκπαίδευσε περίπου 40.000 χρήστες του διαδικτύου σε όλη τη χώρα μέσα σε 3 χρόνια. Η ενιαία ψηφιακή αγορά δημιουργεί σίγουρα θέσεις εργασίας. Θα αλλάξει κάποιες από τις δουλειές που απαιτούσαν κυρίως ανθρώπινο δυναμικό και η περίθαλψη είναι ένας τέτοιος τομέας. Αλλά θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε άλλους τομείς και σε εταιρείες που θα παράγουν τεχνολογικά προϊόντα. Η εστονική ψηφιακή οικονομία μένει πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών, στην ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Το κλειδί βρίσκεται στην ενοποίηση της ψηφιακής αγοράς. Είναι ακόμα μαζί μας ο αντιπρόεδρος Άνσιπ. Η διείσδυση της τεχνολογίας σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας ή απώλεια θέσεων εργασίας όπως πολλοί ανησυχούν. Ναι, λυπάμαι που θα το πω, αλλά σε κάποιους τομείς κάποιοι θα χάσουν τη δουλειά τους. Αλλά παράλληλα θα δημιουργηθούν άλλες. Για παράδειγμα, στην αγορά των εφαρμογών για κινητά το 2014, μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχαν 1,8 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Σύμφωνα με κάποια προγνωστικά, το 2018 θα υπάρχουν 4,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Η πρόοδος θα δημιουργήσει περισσότερες δουλειές από αυτές που θα καταστρέψει. Λέμε στους επενδυτές ότι η Ευρώπη θα είναι ένα δύσκολο μέρος για το επιχειρήν. Δεν έχουμε διαφορετικούς κανόνες για εμάς και για τους ξένους. Για μία ακόμη φορά πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί οι νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα το Spotify, που δημιουργήθηκε στη Σουηδία, έπρεπε να φύγει από την Ένωση και να πάει στις ΗΠΑ για να αναπτυχθεί. Έπρεπε να δημιουργήσουμε μια ενιαία ψηφιακή αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να κρατήσουμε τα δυνατά μυαλά μας εδώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας.